Και πάμε τώρα όμως σε κάτι άλλο που μας καίει επίσης και έχει να κάνει με αυτόν τον ενιαίο φόρο ακινήτων που σχεδιάζει να καταθέσει το Υπουργείο Οικονομικών. Και δεν ξέρουμε τώρα αυτό, αν θα ευνοήσει κάποιους, μερικούς, αυτούς που πρέπει, αυτούς που δεν πρέπει. Γενικά θα πρέπει να πουλήσουμε και τις πρώτες κατοικίες μας. Τι θα γίνει, θα μπορέσουμε να μείνουμε στα σπίτια που με κόπο αγοράσαμε ή που κληρονομήσαμε ή οτιδήποτε. Λοιπόν, τι είναι αυτός ο ενιαίος φόρος ακινήτων. Θα μας πει τώρα, ελπίζω, ο κύριος Δημήτρης Τσαγκάρης, φοροτεχνικός, γνωστός εδώ και από τις εκπομπές του Ζούγκλα TV και των εκπομπών της τηλεόρασης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές και τηλεθεατές μας. Τι είναι καταρχάς αυτός ο ενιαίος φόρος ακινήτων, γιατί πλέον έχουμε μπερδευτεί, κύριε Τσαγκάρη, είναι τόσο πολλοί φόροι που έχουν επιβληθεί. Δεν που υπάρχει. Αυτό που δεν ξέρω αν πρέπει να έχουν τίτλοι, απλά δηλαδή τους βλέπουμε σαν χρέος πλέον. Αυτό που ζούμε είναι ασύλληπτο. Όλοι μας έχουμε πλέον δει, επειδή τα ΦΑΠ ήρθαν όλα φέτος, το ΦΑΠ του 10, του 11 και του 12 σε σχέση με το ΦΑΠ του 13 που μόλις μπήκε, ναι. Το οποίο είναι διπλάσιο σε ποσό από το ΦΑΠ του 12, το ΦΑΠ του 13. Ναι. Λοιπόν, είναι μια χρονιά η φετινή και η επόμενη που έρχεται, άγριας φορολογίας. Το τραγικό είναι ότι έχει επιλεγεί να ενσωματωθεί το ΕΤΙΔΕ στο φόρο ακίνητης περιουσίας, αυτόν τον καινούριο φόρο που υπόσχεται η κυβέρνηση. θα υπάρξει σε κάποιους πάρα πολύ μικρούς μία ελάφρυνση επίπεδου 100 ευρώ, τη λέω εγώ, δηλαδή ουσιαστικά θα το αισθανθούν μία ή άλλη, και θα επιβληθεί ο φόρος αυτός σε οποιονδήποτε έχει οποιασδήποτε μορφής ακίνητη περιουσία, όχι μόνο ηλεκτροδοτούμενη όπως ήταν το ΕΤΙΔΕ μέχρι σήμερα, αλλά αγροτεμάχια, κατάβραχα, οτιδήποτε χρήσιμο ή άχρηστο έχει καταγράψει ο καθένας στο ε9 του, θα έρθει και θα κληθεί να πληρώσει φόρο. Μάλιστα. Και από ό,τι βλέπω εδώ, είναι ότι αν σε περίπτωση κάποιος δεν μπορεί να πληρώσει το φόρο, θα μπορεί, λέει, να συμψηφίσει την αξία του ακινήτου με τα χρέη του προς την εφορία. Και αν σε περίπτωση μάλιστα το ακίνητο υπερβαίνει τη συνολική όφελη, η διαφορά που θα προκύπτει δεν θα επιστρέφεται στον οφελέτη. Πώς γίνεται αυτό? Αυτό, δηλαδή, τι, πείτε μου σας παρακαλώ. Δηλαδή, έχω εγώ ένα σπίτι το οποίο έχει αξία, ξέρω εγώ, 100.000 ευρώ, έτσι. Και εγώ χρωστάω στην εφορία 50.000 ευρώ και δεν μπορώ να τα πληρώσω. Θα μου πάρουν το σπίτι και δεν θα πάρω τίποτα. Ακριβώς, και θα έχετε δυνατότητα, υποτίθεται, με μελλοντικά σας χρέη να συμψηφίσετε και το υπόλοιπο που σας χρωστάει το κράτος. Αντιλαμβάνεστε ότι μπαίνουμε σε περίεργες ατραπούς της σκέψης και της νομικής επιστήμης. Να σας πω κάτι, κύριε Τσαγκάρη. Δηλαδή, εδώ σχεδόν εμφανίζονται οι τράπεζες πιο ευγενικές από ότι το ίδιο το κράτος. Γιατί αν σκεφτούμε ότι οι τράπεζες αλλάξανε λίγο μυαλά και στρατηγική και βγάλανε κάποια ευνοϊκά, εν πάση περιπτώσει, προγράμματα για να μπορεί κάποιος να εξοφλήσει το χρέος του με πολύ πιο χαμηλές δόσεις για το στεγαστικό ή οτιδήποτε, έτσι ώστε ο κόσμος να μπορέσει να κρατήσει τα σπίτια του, αλλά και η τράπεζα να εισπράξει τα λεφτά της, γιατί δεν μπορεί να έχει και εκείνη στην κατοχή της τόσα ακίνητα πλέον. Και εδώ εμφανίζεται το κράτος να είναι πολύ πιο αυστηρό και να, δηλαδή, πραγματικά να ξεπουλάει τον Έλληνα πολίτη με αυτόν τον τρόπο. Το κράτος εμφανίζεται φεουδαρχικό πια, έρχεται με διαδικασίες δήμευσης. Αυτό που εξαγγέλλεται είναι πρωτόγνωρο. Ναι. Η φορολογία η οποία σήμερα υπάρχει στη χώρα μας είναι τριτοκοσμική. Είναι μία ταμειολογιστική φορολογία αποπληρωμής των δανειστών. Δεν είναι μία αναπτυξιακή φορολογία. Ναι. Ουθενά στον πολιτισμό δεν περιγράφεις καταναλωτικά αγαθά ως πολυτελή. Αυτό το έχεις κάνει, υποτίθεται, με τους φόρους που έχεις επιβάλει, ναι, τη τιμή της αγοράς, και αναφέρομαι στο φόρο πολυτελείας των αυτοκινήτων. Πουθενά δεν έχεις διπλασιάσει την τιμή του πετρελαίου και έρχεσαι να μιλήσεις για επίδομα θέρμανσης, δηλαδή να εμφανίσεις ένα αγαθό με διαδικασία κοινωνικών παροχών ενώ έχεις υπερδιπλασιάσει την τιμή του. Πουθενά δεν υπάρχει ρύθμιση χρέους. Οι φετινές δόσεις είναι σε 12 δόσεις
ενώ οι προηγούμενες είναι 48. Και ποιος μπορεί να χρωστάει από το παρελθόν και να μπορεί να αποπληρώνει το παρόν όταν οι φόροι έχουν πενταπλασιαστεί ουσιαστικά? Σωστά. Δηλαδή αυτά που συμβαίνουν είναι τρελά. Θέλω να πιστεύω ότι σύντομα ο Πρωθυπουργός θα αναλάβει πρωτοβουλίες να εξομαλύνει λίγο την κατάσταση στον τομέα του Υπουργείου Οικονομικών. Νομίζω ότι το πράγμα έχει ξεφύγει. Ναι. Καλές οι δικαστικές πρωτοβουλίες που δεν είναι αρμοδιότητά μου να κρίνω στην πολιτική ατζέντα του τόπου, αλλά αυτές δεν θα διαρκέσουν δια μακρόν, διότι ο κόσμος δεν έχει δραχμή στην τσέπη. Στην τράπεζα ο τυχαίος παρατηρητής επισκέπτης παρατηρεί ότι η ουρά μόνο σηκώνει χρήματα, δεν υπάρχει καταθέτης, δεν υπάρχει δανειολήπτης, διότι οι τράπεζες, παρά τη λογική την οποία δείχνουν σε εκκρεμότητες που έχουν, νέο δάνειο δεν υπάρχει, κυρία Κίλιαν. Επομένως, ανάπτυξη χωρίς δανεικά δεν γίνεται. Διαρκή καταναλωτικά αγαθά χωρίς δανεικά δεν αγοράζονται. Επενδύσεις χωρίς δανεικά δεν γίνονται. Δεν υπάρχει στον καπιταλισμό επενδυτής που να βάζει το 100% της επένδυσης. Δεν υπάρχουν αυτά. Λοιπόν, πραγματικά είμαστε σε μαύρο αδιέξοδο. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Σε περίπτωση που έχει πάρει ένας άνθρωπος ένα στεγαστικό δάνειο για να φτιάξει το σπίτι του, να το ανακαινήσει, να το χτίσει, εν πάση περιπτώσει. Και χρωστάει από τα 100.000 ευρώ, ως παράδειγμα, τα 50.000, 60.000 ευρώ ακόμα στην τράπεζα. Ναι. Και χρωστάει όμως και 40.000 ευρώ ακριβώς στο δημόσιο. Τι γίνεται? Γίνεται λοιπόν δίμευση της περιουσίας από το δημόσιο, παραμένει όμως το χρέος στην τράπεζα. Ακριβώς. Είναι τα τρελά του ελληνικού δημοσίου και της ελληνικής πραγματικότητας. Είναι η εσχροκέρδεια του ελληνικού κράτους απέναντι στους φορολογούμενους του. Δεν θα μπορούσε να διωχθεί το ελληνικό δημόσιο για δικαιολόγητο πλουτισμό? Είναι δυνατόν να μεταβιβάζεις ακίνητα, άλλο το να δέχεται το κράτος τα διάφορα περιουσιακά μου στοιχεία, ναι, ισόβαθμα, αν θέλετε, με τα μετρητά μου, αν έχω ή αν δεν έχω, αλλά είναι δυνατόν να μεταβιβάζω υπό το καθεστώς απειλής ή εκβίασης σε μια αγορά που δεν υπάρχει? Και αυτό που μόλις επισημάνατε που είναι κορυφαίο, αν έχει προσημειώσεις, υποθήκες, πράγματα βάρη όπως λέμε, πώς θα μεταβιβαστεί αυτό? Επίσης, σε ποια αποτίμηση θα γίνει σε μια αγορά που δεν υπάρχει? Ξέρουμε όλοι τις τιμές στην αγορά των ακριβώς ακινήτων. Όταν σήμερα το ΤΑΙΠΕΔ... Το σκοτώνει το κινητό έτσι κι αλλιώς. Όταν σήμερα το ΤΑΙΠΕΔ προσπαθεί να πουλήσει χρυσάφια της ελληνικής οικονομικής ζωής και καταφέρνει μόνο να βρει Έλληνες μεγάλους επιχειρηματίες, κανένα διεθνές ενδιαφέρον, κανένας διεθνής επενδυτής, ούτε σε τιμές εξευτελιστικές που καταγγέλουν ορισμένα πολιτικά κόμματα. Είμαστε παγκοσμίως ανύπαρκτοι αυτή τη στιγμή. Ο Πρωθυπουργός έχει γυρίσει όλο τον κόσμο. Πού είναι οι επενδυτές? Ποιοι ήρθανε? Θέλω λοιπόν να καταλήξω ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ άγρια στην οικονομία, δεν υπάρχει η ρευστότητα, είναι στο μηδέν. Οι εκθέσεις Τραπέζης Ελλάδος μιλούν για την υποχρηματοδότηση της οικονομίας και κάποιοι στο Υπουργείο Οικονομικών, νομίζω ότι που πανηγυρίζουν για success story, δεν έχουν αντιληφθεί πού ακριβώς οδηγούν αυτήν εδώ την κοινωνία. Μάλιστα. Η κοινωνία έχει καταστραφεί, κυρία Κίλιαν, αυτή την ώρα. Οπότε, πέρα από την απίστευτη σκληρότητα που εμφανίζει το κράτος απέναντι στον Έλληνα πολίτη, υπάρχουν και πάρα πολλά κενά από ό,τι αντιλαμβάνομαι αυτή τη στιγμή. Λέμε στα οικονομικά ότι το χρήμα είναι το αίμα. Ό,τι είναι το αίμα στον άνθρωπο για να ζει, είναι το χρήμα στην οικονομία. Το οποιοδήποτε χρήμα. Και αυτή τη στιγμή δεν ρέει το αίμα. Δεν υπάρχει αίμα. Υπάρχει μετάγγιση αίματος από την ελληνική επικράτεια προς τα έξω, είτε με τη μορφή της φορολογίας για την αποπληρωμή ομολόγων. Κουρέψαμε ομόλογα και βλέπουμε επίσημα χείλη του Υπουργείου Οικονομικών να λένε δεν θέλουμε κούρεμα του χρέους. Δηλαδή θέλαμε όταν κουρέψαμε τα ομόλογα που είχαν στα χέρια τους οι Έλληνες. Σωστά. Τότε το θέλαμε, τότε πανηγυρίζαμε για το επιτυχές PSI. Η ίδια κυβέρνηση είναι. Έχει πώς τέτοι. Τότε πανηγύριζε και σήμερα λέει δεν θέλω κούρεμα χρέους? Μα αν μας χαρίσουν τα λεφτά οι ξένοι, εμείς λέμε δεν θέλουμε. Είναι δυνατόν να είμαστε τόσο επιπολαίοι? Γιατί δεν περιμένουμε να εξελιχθεί σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο όπως το βάζει ο Πρωθυπουργός το θέμα στην Ευρώπη? Ξέρετε, εγώ πιστεύω ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ναι, τι να σας πω, δεν μπορώ εγώ να εικάσω το. Εσείς έχετε άλλες πληροφορίες. Όχι, εσείς πιστεύετε ότι το οτιδήποτε φαντασία γίνεται σε αυτή τη χώρα ή στην πολιτική ηγεσία γίνεται τυχαία? Είναι αυτό που λέγαμε θυμάμαι αυτή τη διαφήμιση, τυχαίο? Ναι, δεν νομίζω. Ακριβώς. Κύριε Τσακάρη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια. Για την